Το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Στρόβολο είναι κέντρο Α. Ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Σιλούρης, έχει ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Τον παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση και αναμένουμε στα επόμενα λίγα δευτερόλεπτα την δήλωσή του ενώπιον των δημοσιογράφων, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Είμαστε πάντοτε σε απευθεία σύνδεση. Παναγιώτη, μας ακούς, σας ακούμε και εμείς, οπότε μόλις είναι έτοιμος ο πρόεδρος της Βουλής, ακούσουμε και την δήλωσή του. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος συνοδευόταν κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος από τη σύζυγο και τις κόρες του. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, Κατερίνα, για τις δηλώσεις. Καλώς και... Να μην επαναλάβω αυτό που θέλουμε όλοι. Να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, πολίτες να ψηφίσουν. Να επαναλάβω όμως ότι τιμά την δημοκρατία και τις διαδικασίες μας η ηρεμία με την οποία γίνονται οι εκλογές και ελπίζω αυτό να θεωρείται τόσο φυσιολογικό στο μέλλον που να μην χρειάζεται να το δηλώνουμε. Περιμένουμε το αποτέλεσμα και η Βουλή είναι έτοιμη να εφαρμόσει το άρθρο 42 του Συντάγματος, το οποίο καθορίζει τον τρόπο εγκατάστασης εις την Βουλή του νεοεκλεγέντα Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση το άρθρο 42, η ημερομηνία που λύγει και άρα πρέπει να εγκατασταθεί ο νέος Πρόεδρος, που λύγει η προηγούμενη πενταετία, είναι 28 Φεβρουαρίου, όπου ο Πρόεδρος θα έρθει στη Βουλή για να δώσει τη διαβεβαίωση και να μιλήσει μέσω της Βουλής προς τον Κυπριακό λαό και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία η δημοκρατική που ξεκίνησε από πολλούς μήνες και σήμερα είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Μέχρι τις 28 θα έχουμε συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα εργάζεται το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται θεωρητικά, θα έλεγα, διότι δεν αναμένω ότι θα μπει αύριο συνεδρίαση, από αύριο. Στις 16 έχουμε καθορίσει ολομέλεια, που είναι Παρασκευή, όμως και εκεί υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να αναβληθεί η ολομέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να αναβληθεί η 28η Οκτωβρίου, όπου θα είναι η ολομέλεια ειδικής συνεδρίας εγκατάστασης του νέου Προέδρου της Βουλής, της νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 28 Φεβρουαρίου λοιπόν θα έχουμε την εγκατάσταση και ο νέος Πρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα 1η του Μάρτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Παρακολουθήσαμε πάρει κυρίες και κύριοι τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής. 28 Φεβρουαρίου θα είναι η εγκατάσταση, η εγκαθίδρυση του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι όλα έτοιμα στη Βουλή. 28 Φεβρουαρίου, έτσι. Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου. Τώρα θα μας πούν και οι έμπειροι. 1η Μαρτίου αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 11 και 15 ήταν η προγραμματισμένη ώρα για την ψηφοφορία του Προέδρου της Βουλής, είναι 11 και 13 περίπου. Έχει...